τα ονόματα τα οποία έχουν χαρακτηρίσει το 2005, εκείνη τη χρονιά που η Έλενα Παπαρίζου έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση του διαγωνισμού της Eurovision, είναι σίγουρα η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου που είναι σήμερα στο Open Weekend. Καλώς την, καλώς ήρθες. Μουά, μουά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Πάρα πολύ που σε βλέπω κι εγώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε κάθισε. Σε υποδεχτήκαμε με αυτό το τραγούδι, γιατί πραγματικά αισθάνομαι. Μα μόνο που το ακούω να σου πω κάτι, με πας πίσω στο 2005, αυτή την ιστορική χρονιά, αυτή τη μαγική χρονιά. Τι ωραία χρονιά, Αλεξάνδρα. Και χθες μιλούσαμε την Έλενα το βράδυ, γιατί ήταν εκτός Αθηνών, αλλά είχα σκοπό να δω την Eurovision μαζί της. Ήταν η χρονιά που νομίζω κάθε χρόνο, όποια και να είναι η συμμετοχή μας, αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι. Ναι. Δηλαδή και μόνο που ακούς πάμε Ελλάδα και έρχεται η ώρα εκείνη που βγαίνει η σημαία μας και ακούς τις πρώτες νότες, ανατριχιάζουμε όλοι. Εκείνη τη χρονιά όμως ήταν η χρονιά που νομίζω δεν υπήρχε Έλληνας που εκείνο το βράδυ δεν είδε Eurovision. Πραγματικά. Ήτανε, νομίζω τα νούμερα ήταν τρελά. 95% κάτι τέτοιο. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως και την ομογένεια. Mm-hmm. Γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ η ομογένεια. Πολύ. Και εγώ και η Έλενα, βέβαια, μεγαλωμένα στη Σουηδία. Αλλά δηλαδή, εγώ έχω συγγενεί στην Αμερική, στη Γερμανία, σε διάφορες χώρες. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες. Παντού, σε όλο τον κόσμο, ήταν τόσο περήφανοι και τόσο βαθιά συγκινημένοι. Και φυσικά ψηφίσανε Ελλάδα αυτοί που μπορούσανε. Βέβαια, και ήταν και κόλπο γκρόσο, γιατί η Σουηδία, η Έλενα. Σουηδία, εσύ τώρα από εκεί πέρα ήταν όλο εκείνο το κομμάτι που είχαμε μαζί μας. Γιατί είστε πολύ αγαπητές και οι δύο. Ναι, και φυσικά την ίδια χρονιά εγώ παρουσίασα και τη Eurovision στη Σουηδία. Mm-hmm. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η EBU, αυτοί που οργανώνουν το Eurovision, είναι περισσότεροι Σουηδοί. Είναι δηλαδή, έχω συνεργαστεί μαζί τους πάρα πολλά χρόνια στη σουηδική τηλεόραση. Όπως και ο διευθυντής της EBU τώρα, αυτός που χθες ανακοίνωνε όλα τα διάφορα τα λεσπανία ενημέρωνε, είναι και αυτός Σουηδός. Όλη αυτή η παραγωγή λοιπόν είναι πολύ σουηδική. Πες μου λίγο τώρα, αν παρακολούθησες χθες το βράδυ Eurovision, ποια είναι η αίσθησή σου για την Ελλάδα, πώς σου φάνηκε η συμμετοχή της Αμάντα και αν θεωρείς αξιοκρατικό το αποτέλεσμα, τα τελικά αποτελέσματα. Κοίταξε, είναι δύσκολο να είσαι τελείως αντικειμενικός στη Eurovision, έτσι. Και φυσικά εχθές ήταν πολύ συμβολική αυτή η νίκη mm-hmm. με την Ουκρανία. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το τραγούδι, αλλά εντάξει. Εγώ δεν αλλά είμαι... το περίμενες. Το περίμενα εγώ και το περίμενε όλος ο κόσμος. Mm. Νομίζω ήταν ένα μήνυμα υπέρ της ειρήνης, τίποτε περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα η Αμάντα ήταν καταπληκτική, δηλαδή φανταστική. Και ο Φωκάς Ευαγγελινός, που είναι μάγος στη σκηνή, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Η Αμάντα πολύ σκανδιναβική αίσθηση έδινε και θύμιζε και λίγο το τραγούδι της Σουηδίας. Δηλαδή μοιάζανε λίγο στην έκφρασή τους. Και να μην ξεχνάμε όμως ότι το τραγούδι της Σουηδίας, της Cornelia Jacobs, που είναι φανταστική και φίλη μου, η καλή. Συγγνώμη, γιατί τα μπερδεύω. Η Σουηδία είναι που λέμε τη Σιέκοσιόνη της Ελλάδας. Ωραία, εντάξει. Ακριβώς, ναι, έτσι, έτσι την είπατε. Ναι, και πραγματικά μοιάζουν. Ναι, πραγματικά μοιάζουν. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το έχει γράψει το τραγούδι η Ίσα Μολίν. Η Ίσα Μολίν έχει γιαγιά Ελληνίδα. Αλήθεια. Αλήθεια. Και ο πατέρας της είναι μισοέλληνας, ο Μπόμπι Γιούγκριεν, ο οποίος έχει γράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τη Σουηδία και για την Eurovision. Απίστευτο. Οπότε έχουμε και κάτι ελληνικό στην σουηδική συμμετοχή. Πώς μπερδεύονται όλα γλυκά. Ναι, ναι, βέβαια. Εσύ ποια συμμετοχή θα ξεχώριζες, δηλαδή αν δεν έδινε σε κάποιον την πρώτη θέση, σε ποιον θα την έδινες? Καλά, ίσως σου φανεί λίγο αστείο, αλλά εγώ τρελάθηκα πραγματικά με την Ισπανία. Μου άρεσε πάρα πολύ η Ισπανία. Καλά, τι αστείο, εδώ πέρα μας πέσαν τα σαγόνια. Ναι, όχι, γιατί ήτανε δεν ήταν δηλαδή κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Απλά θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική καλλιτέχνη. Συνδύαζε χορό, τραγούδι, όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν πολύ χαρισματική και λαμπερή. Και ήταν όλο το. Ήταν ένα τρομερό σιόου τέλος πάντων. Σου θύμισε λίγο Φουρέιρα. Κοίταξε, αυτό τώρα και αυτό μου φαίνεται λίγο παράλογο. Δηλαδή μου θύμιζε τα πάντα. Μου θύμιζε Ριχάνα, μου θύμιζε Τζένιφερ Λόπες. Μου θύμιζε διάφορα, αλλά μην ξεχνάμε, η Φουρέιρα θυμίζει Λάτιν. Ναι. Δηλαδή το Φουέγο που το έχει γράψει ένας φίλος μου, Άλεξο Παπακοσταντίνου. Εντάξει, δεν είναι κλασικό ελληνικό κομμάτι και θυμίζει βέβαια όλα τα Λάτιν και τα Ισπανικά που έχουμε ακούσει τόσα χρόνια. Ναι, σωστό. Οπότε όλα αυτά είναι συγγενικά. Πάντως και εμείς είπαμε ψηφί, λέγαμε την Ισπανία. Ναι, ναι. Όλο το performance, όλο αυτό που βγήκε στη σκηνή, το κορίτσι αυτό που ήταν μια κούκλα αλλά και καταπληκτική σε αυτό που κάνει. Βέβαια. Ήταν αυτό που σε αφήνει άναυδο. Αλλά νομίζω ότι και για φέτος η συμμετοχή της Αμάντα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, πολύ elegant.
και λυτή και πολύ. Δηλαδή θαυμάσια πραγματικά. Αλεξάνδρα, την έβλεπα στις πρώτες της δηλώσεις και πραγματικά αυτό το κορίτσι, ακόμα και να μην ξέρεις ότι έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό, σου βγάζει μία άλλη έτσι αίσθηση, μία άλλη ποιότητα, μία άλλη νοοτροπία. Εσύ το καταλαβαίνεις καλύτερα αυτό που θέλω να πω. Το καταλαβαίνω και υπάρχει, νομίζω είναι κάτι σκανδιναβικό, κάτι αγνό. Κάτι, ναι, κάτι που δεν είναι τέλος πάντων αυτό το τόσο θερμό που ακριβώς, έχουν. Ναι, ακριβώς. Έχουν άλλου είδους θερμότητα στις σκανδιναβικές χώρες. Και ας μην ξεχνάμε ότι εμείς ζούμε στα σκοτάδια και στα κρύα. Αλήθεια. Ας μην ξεχνάμε, έτσι. Δεν ζούμε, δεν έχουμε ούτε το ίδιο τεμπεραμέντο. Καλά, εγώ προσωπικά το έχω. Υποδιακή μου καταγωγή, μάλλον είναι, που υπερισχύει. Αλλά έχω μεγαλώσει και από το που ήμουν 6. Και έχω μάθει τους Σκανδιναβούς ότι είναι άνθρωποι που δεν εκφράζουν τόσο έντονα τα συναισθήματά τους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Φωκάς έκανε πολύ καλή δουλειά, γιατί συνδύασε και το βρήκε αυτό το στοιχείο. Έβγαλε στην Αμάντα. Ακριβώς. Βέβαια, για να είμαι τελείως ειλικρινής, αφού ήρθα που ήρθα, δηλαδή θα ήθελα του χρόνου να δω κάτι πιο έντονα ελληνικό. Με ελληνικό στίχο, ελληνικό στίχο, ελληνικό στοιχείο, ελληνικό άκουσμα. Αν έστελνες εσύ, αν είχες την επιλογή να στείλεις κάποιον από τους υπάρχοντες τραγουδιστές αυτή τη στιγμή, έτσι, στο στερέωμα, ποιος θα ήταν αυτός, για ποιο θα επέλεγες? Έχουμε φανταστικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Εγώ, να σας πω κάτι, δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς αξιόλογους Έλληνες εδώ στο... και νέους, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία. Και δεν χρειάζεται πάντα να είναι νέα παιδιά που λένε, «Ω, πρέπει να είναι νέοι». Σωστό, απλά ο μεγαλύτερος είναι δύσκολα ρισκάρει. Ναι, τώρα δύσκολα στείλουμε τον Αντώνη το Ρέμο, αλλά νομίζω ότι θα τρελνόταν όλος ο κόσμος. Δεν θα στείλεις το Ρέμο με ποιο το έσπασε η νύχτα, δύο κομμάτια. Μα γιατί όχι, γιατί να με σπάσει η νύχτα εκεί πέρα και να... Δηλαδή νομίζω ότι θα τους αγγίξει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ θα ήθελα να δω ένα διαγωνισμό όπως αυτό που κάνουμε στη Σουηδία, το Melody Festival, που είναι κάθε Σάββατο επί ένα μήνα και ψηφίζουν και οι κριτικές επιτροπές και ψηφίζει και ο κόσμος. Για την επιλογή του τραγουδιού. Φυσικά, και είναι κάτι σαν X-Factor, κάπως έτσι. Είναι 12 τραγούδια κάθε φορά, επιλέγουν όλοι, γίνεται αυτό το, όλο το ψήφισμα και μετά από 4 εβδομάδες αποφασίζουμε λοιπόν όλοι μαζί ποιον θα στείλουμε. Έχουν λεφτά οι παραγωγές, μάλλον και η παραγωγή εκεί στη Σουηδία. Γιατί εδώ με το ζόρι πάμε που ξεκινάμε να βγάλουμε κάτι, το συζητάμε, μετά πάει πίσω. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ίσως, δεν ξέρω. Αλλά είναι όμως πάρα πολύ ωραία, γιατί ξαφνικά ασχολούνται όλοι με το Eurovision. Δηλαδή, αισθάνονται πως συμμετέχουν. Ακριβώς, συμμετέχουν. Και ας μην ξεχνάμε το 2005 με την Ελένα την Παπαρίζου, πήγαμε και επισκεφθήκαμε πολλές χώρες ευρωπαϊκές πριν. Έκανα μια εκπομπή που λεγόταν Euromania κάθε Παρασκευή βράδυ. Δηλαδή, ο κόσμος γενικά είχε μεγάλη αγωνία. Είχε μεγάλη αγωνία. Ναι, βέβαια. Εσείς είχατε την αίσθηση της νίκης εκείνη τη χρονιά για την Έλενα, της πρωτιάς? Νομίζω ότι και εγώ και η Έλενα πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για ένα εξάμηνο, αλλά δεν ήμασταν καθόλου σίγουρες, γιατί είναι δύσκολος ο ανταγωνισμός και η Ελλάδα δεν είχε κερδίσει ποτέ. Ποτέ. Οπότε δεν ήταν εύκολο. Και μετά βέβαια παίζονται και όλα αυτά τα πολιτικά παιχνίδια που συζητιούνται πάντα, μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή οι σχολιαστές στις σκανδιναβικές χώρες, στη Βόρεια Ευρώπη, μας κοροϊδεύουν εμάς τους Έλληνες και τους Κύπριους που δίνουμε δωδεκάρια. Το αντίστοιχο κάνουν. Αλλά το αντίστοιχο όμως ακριβώς το βλέπουμε και στις βαλτικές χώρες και στις σκανδιναβικές χώρες κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι εκείνη τη χρονιά πραγματικά θεωρώ ότι ήταν πολύ αξιοκρατικά. Γιατί μας ψηφίσανε, μας δώσανε δωδεκάρια οι απίστευτοι. Για πες μου λίγο τώρα, με τη νίκη της Ουκρανίας ακούγεται ότι του χρόνου τη διοργάνωση θα αναλάβει η Σουηδία. Θέλει. Η Σουηδία θέλει πάντα να διοργανώνει το Eurovision. Και, βέβαια, υπάρχει και το know-how. Υπάρχει δηλαδή και η γνώση και η εμπειρία, γιατί την έχουμε οργανώσει τόσες φορές. Εμένα θα μου άρεσε προσωπικά, γιατί μένω στη Σουηδία. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ ελπίζω και εύχομαι, όπως οι περισσότεροι νομίζω, ότι θα μπορέσει να γίνει στην Ουκρανία, που δεν θα είναι πια εμπόλεμη, που θα έχει επικρατήσει ειρήνη και θα έχει αποσυρθεί ο Πούτιν. Αυτό ελπίζω. Είναι η ευχή όλων μας, ακριβώς. Η γκάρδια ευχή όλων μας και για ειρήνη και για να επανέλθουν και τα πράγματα στην κανονικότητά τους εκεί. Πες μου, πάμε λίγο στα δικά σου τώρα. Πώς και ήρθες στην Ελλάδα, πώς πέρασες αυτή τα δύο χρόνια εγκλισμού, ήταν κάπως δύσκολα για σένα? Δεν ήταν καθόλου δύσκολο για μένα. Αν εξαιρέσουμε ότι έχασα το θείο μου από κορονοϊό, αυτό ήταν το δύσκολο. Αλλά έχασα και πρόσφατα τον πατέρα μου, οπότε είχα τέτοια δύσκολα. Ναι, αλλά κατά τα άλλα, εγώ σπούδασα στο πανεπιστήμιο και πάλι, δράμα και θέατρο, γιατί έχω αρχίσει να ασχολούμαι περισσότερο με το θέατρο.
Η μικρή σε τράβηξε. Ορίστε. Η μικρή κόρη σου. Η μικρή κάνει τη δική της δουλειά. Ξέρω και αυτό. Ένας είναι αυτή η ηθοποιός. Εγώ γράφω. Και μετά έχω κάνει και μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη σουηδική κρατική τηλεόραση. Που ακολουθώ κάποιες μάνες που χάσανε τα παιδιά τους εδώ και 2 χρόνια. Οπότε είχα πάρα πολύ δουλειά και διάβασμα, μελέτη και εσωστρέφεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχα χρόνο για τον εαυτό μου. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν χρειαζόταν να βάφομαι. Μπορούσα να κυκλοφορώ με παλιές φόρμες, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ σχεδόν το ευχαριστήθηκα. Ακολουθήσεις δηλαδή τις μανούλες αυτές στην καθημερινότητά τους μετά το χαμό των παιδιών. Ακριβώς. Και οι λόγοι που οι αιτίες του. Δολοφονίας. Ναι, νέα παιδιά που δολοφονήθηκαν στα πιο φτωχά προάστια της Σουηδίας. Έχω γράψει και βιβλίο γι' αυτό και έχω κάνει και ένα θεατρικό έργο. Δηλαδή, Αλεξάνδρεια, λόγω εγκληματικότητας ή μιλάς... Λόγω εγκληματικότητας, ακριβώς. Και σε αυτό δηλαδή είναι διάφορες οι αιτίες. Είναι φτώχεια, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά όπλα τώρα στη Σουηδία, ναρκωτικά, διάφορα τέτοια. Και είναι πάρα πολύ, είναι μεγάλο τραύμα και μεγάλη τραγωδία και δεν έχει ασχοληθεί κάποιος με τον τρόπο που ασχολήθηκα εγώ, που εδώ και 5-6 χρόνια το παρακολουθώ αυτό το θέμα και μέσα από την οπτική ματιά των μανάδων. Οι μητέρες. Είναι πρώτη φορά που κάποιος απευθύνεται στις μανάδες. Αλλά για να σου απαντήσω, οπότε οικονομικά πιεσμένα αυτά τα χρόνια του κορονοϊού, αλλά εγώ μπορούσα και έκανα και κάποια ταξίδια και νομίζω ήταν σαν ένα ξυπνητήρι, σαν να βάρεις ένα ξυπνητήρι. Και έπρεπε να αναθεωρήσουμε πώς ζούμε τις ζωές μας. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα, γι' αυτό έχω έρθει τώρα για 2 μέρες, γιατί θα πάω στην Πάτμο. Γιατί έχω πάρει ένα πολύ μικρό. Όχι στο μοναστήρι. Ανακοινίζω να έχω πάρει ένα μικρό σπίτι εκεί, γιατί έχω σκεφτεί ότι εκεί θα γεράσω κάποια μέρα. Είναι φανταστική η Πάτμος, επειδή είναι θρησκευτικός προορισμός, κυρίως. Ναι, γι' αυτό φαντάστηκα ότι μπορεί να είχες κάνα τάμα, κάτι να ανάψεις. Όχι, δεν έχω. Μήπως θα έπρεπε να κάνω όμως κανένα τάμα. Καλά το είπες τώρα. Είναι καλή ιδέα σου, ναι. Φανταστικός προορισμός. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις μιλήσει και για την ψυχολογική κακοποίηση που έχεις δεχτεί και για τη σεξουαλική παρενόχληση που έχεις δεχτεί. Τα 2 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είμαστε, ευτυχώς, θα πω εγώ, είμαστε σε αυτό το δρόμο που τα στόματα ανοίγουν και οι γυναίκες μιλάνε. Θέλω να μου πεις στη Σουηδία, αν αυτό προϋπήρχε, αν δηλαδή το Me Too είχε έρθει νωρίτερα στη Σουηδία, πώς το αντιμετώπισες και πώς βλέπεις την κατάσταση που είμαστε τώρα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι λίγο δύσκολο να συγκρίνεις τη Σουηδία, που είναι μια πολύ εξελιγμένη χώρα, 200 χρόνια ειρήνης, δεν είχε πολέμους, δεν είχε άλλες ούτε φτώχεια ούτε κρίση με τον ίδιο τρόπο. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο φεμινιστικό κίνημα. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε ισότητα. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Εδώ μίλαγα τώρα με τις κυρίες στο μακιγιάζ, που μου λέγανε τη δυσκολία. Εδώ χρειάζεσαι οπωσδήποτε να έχεις γονείς που να μπορούν να σε βοηθήσουν με το παιδί. Ναι. Διαφορετικά είναι και δύσκολο να κάνεις παιδί, έτσι. Για να μην συζητάμε την γενιά που μεγάλωσε με την κρίση και δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς θα κάνουν σπίτι, θα είναι οικογένεια κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι στη Σουηδία λοιπόν προϋπήρχε αυτό. Δηλαδή με μεγαλύτερη άνεση μπορούσαν να συζητάνε σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, βιασμούς κτλ. Υπάρχει μια άλλη ετοιμότητα στην κοινωνία, έτσι, και δεν κάνεις αυτό που λέγεται στα αγγλικά victim blaming. Κατηγορείς το θύμα, αυτό ακριβώς. Ενώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμη μια πάρα πολύ πατριαρχική οικογένεια. Οικογένεια, όντως είμαστε, κοινωνία είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι λίγο δύσκολο και βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλο το στίγμα. Δηλαδή, έχω ακούσει εδώ στην Ελλάδα όταν συζητάγαμε το MeToo, που έσκασε παγκοσμίως 3 χρόνια πριν, έτσι. Ναι, βέβαια. Με καθυστέρηση ήρθε στην Ελλάδα. Αλλά όταν συζητιέται στην Ελλάδα, ανακαλύπτω κάτι που πραγματικά μου δημιουργεί πολύ μεγάλη απορία. Ότι αναρωτιούνται αν τι έχει κάνει η γυναίκα. Ναι, ναι, και αν έφτιαξε, αν το προκάλεσε. Ακριβώς, και αν προκάλεσε και τι έκανε. Αν αντέδρασε. Τα ήθελε, δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτά δηλαδή είναι στερεότυπα, είναι προκαταλήψεις. Και είναι κάτι που πιστεύω ότι βλάπτουν πάρα πολύ τον τρόπο, την επικοινωνία μας. Και τον τρόπο που μπορούν να ανοίξουν αυτά τα στόματα και επιτέλους. Πες μου λίγο κάτι τελευταίο, έτσι που τώρα μέσα από την κουβέντα μου προέκυψε το ερώτημα. Η απονομή δικαιοσύνη στη Σουηδία είναι άμεση. Δηλαδή, πόσο είναι η ποινή, η μέγιστη ποινή που μπορεί κάποιος να έρθει αντιμέτωπος για μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Κοίταξε, είναι ανάλογα. Μπορεί να είναι και 2 χρόνια για βιασμό κτλ. Το θέμα δεν είναι μόνο η ποινή.
Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζει η αστυνομία όταν πηγαίνει μια νέα κοπέλα και λέει με βίασε ο τάδε. Τολμάει καν αυτή η κοπέλα να πάει να αναφέρει ότι την έχει βιάσει κάποιος. Υπάρχει δηλαδή για το θέμα της σιωπής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το στίγμα και δεν τολμούν. Δηλαδή, πάρα πολλές γυναίκες κακοποιημένες εδώ που έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση δεν τολμούν καν. Και όταν πια πηγαίνουν στις υπηρεσίες ή στην αστυνομία, τις αντιμετωπίζουν πολύ καχύποπτα. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα ριζικά από αυτή την άποψη. Μακάρι. Και να είμαστε υπέρ του, να στηρίζουμε το θύμα. Είναι πολύ εύκολο. Οπότε, μπράβο σε όλους εσάς, σε όλες εσάς και σε όλους μάλιστα, γιατί είναι και οι άντρες και οι γυναίκες εδώ στον ίδιο αγώνα, που τολμούν να τα συζητάνε αυτά. Γι' αυτό πρέπει να λέμε και να προτρέπουμε τους ανθρώπους για να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους ειρηνικά με τον εαυτό τους και με όλη την κοινωνία. You are the number one. You are the number one. Thank you so much. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να σε ξαναδούμε νωρίτερα από την Eurovision του χρόνου που αν γίνει στη Σουηδία, που εύχομαι να είσαι και παρουσιάστρια για να έχουμε να τα λέμε. Την αγάπη μου πολύ πολύ μεγάλη.